οργανωμένης διαφοροποίησης από πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν μπορώ να πω κάτι Μάλιστα. παραπάνω. Νομίζω πάντως ότι θα λυθεί το θέμα με καλό τρόπο. Τι λένε οι αριθμοί που είναι άνθρωποι? Οι αριθμοί που είναι άνθρωποι σήμερα λένε 45.570, με νέες αφίξεις χθες 239. Τώρα αυτό το πράγμα αναλύεται σε 8.000 περίπου στα νησιά, 13.000 στην Αττική και οι υπόλοιποι 23.000 κάτι στη Βόρεια Ελλάδα. Νωρίτερα, συνομιλώντας με τον κύριο Εζρά, ένα σημείο στο οποίο ο ίδιος στάθηκε με ιδιαίτερη έμφαση είναι ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την Ιδωμένη. Από το σημείο στο οποίο βρίσκεται στην παρούσα φάση η τελευταία τους ελπίδα, μπας και ανοίξουν τα σύνορα. Το ζήσαμε αυτό με το χειρότερο τρόπο σε όλο το μεγαλείο την Καθαρά Δευτέρα. Θα το πιάσουμε αργότερα το τι συνέβη την Καθαρά Δευτέρα για να μας πείτε τι πληροφορίες έχετε, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Αλλά εδώ βλέπουμε και κάποιους να δρούν. Βλέπουμε όλον αυτόν τον πληθυσμό ο οποίος είναι σε αγανάκτηση, είναι απελπισμένος, δεν έχει να χάσει κάτι άλλο και περιμένει. Mm-hmm. Ακόμα και μια γυναίκα έγκυος η οποία από ώρα σε ώρα γεννάει, εχθές η συνάδελφος μας μετέδιδε την πληροφορία από πάνω, δεν δέχεται να πάει στο νοσοκομείο μέχρι την ίστατη στιγμή, μπας και ανοίξουν τα σύνορα. Οι συνθήκες είναι αυτές που βλέπουμε καθημερινά και η ελπίδα να ανοίξουν τα σύνορα δεν υπάρχει. Ναι. Γι' αυτό και ακόμα και ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του φρόντισε να το ξεκαθαρίσει αυτό και να πληροφορήσει τους ανθρώπους αυτούς σχετικά με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Και εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ προσπαθώ να περάσω με όποια δυνατότητα έχω αυτό το μήνυμα. Όντως υπάρχει η εντύπωση σε πολύ κόσμο που είναι εκεί, επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ότι κάτι θα γίνει, κάποιο θαύμα και θα ανοίξουν τα σύνορα. Νομίζω ότι με το τέλος της Συνόδου θα αποδειχθεί ότι δυστυχώς αυτού του είδους η ελπίδα είναι ανεδαφική και αμέσως μετά ή εν πάση περιπτώσει σε ένα διάστημα πολύ λίγων ημερών θα αρχίσει αυτός ο κόσμος να κατεβαίνει προς τα κάτω. Όντως υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που λέτε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια, πώς να το πει κανείς, και μια παρέμβαση του κράτους εκεί. Δηλαδή, ναι, μεν μια κυρία μπορεί να προτιμάει να γεννήσει το αντίσκηνο, μπας και γίνει ένα θαύμα. Από τα στοιχεία τα οποία έχω εγώ όμως από το ΕΚΑΒ, τουλάχιστον 60 με 70 περιστατικά την ημέρα τυχαίνει από το ΕΚΑΒ να μεταφερθούν σε νοσοκομεία ή στο Κιλκίς στη Θεσσαλονίκη. Δύο ερωτήματα. Δύο ερωτήματα έχω, κύριε Κυρίτση. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα της Συνόδου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί, έχει στείλει το μήνυμα ότι δεν θα ανοίξουν τα σύνορα. Εσείς όντως στέλνετε το μήνυμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούν αυτά τα μηνύματα, ωστόσο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, ξαναλέω όπως το είπατε κι εσείς, ελπίζουν, βρίσκονται εκεί, είναι αμετακίνητοι de facto. Ισχύει το αυτό. Το θέμα αλλά, είναι, αν είδατε, να ολοκληρώσω μόνο το ερώτημά μου, επειδή αναφερθήκατε στη Σύνοδο, ότι και από την προηγούμενη Σύνοδο που είχαμε απομονώσει τις μονομερείς ενέργειες και στη συνέχεια ήρθαν οι ευχαριστίες Τούρκ στις μονομερείς ενέργειες, ήταν ήδη δεδομένο και είχε καταλήξει για ακόμη μία φορά η Σύνοδος ότι η Βαλκανική Δίωδος έχει κλείσει. Θέλω να πω ότι τι διαφορετικό θα ακούσουν τώρα, εφόσον το ίδιο άκουσαν και τις προάλλες και δεν έφυγαν. Μήπως εδώ πρέπει το κράτος να γίνει πιο ενεργό? Το κράτος προσπαθεί να είναι πιο ενεργό, κυρίως στο ζήτημα της ενημέρωσης, γι' αυτό βγάζουμε και flyer σε διάφορες γλώσσες, ξεκινάει και η αραβική σελίδα του ΑΠΕ με το δωρεάν Wi-Fi στους χώρους φιλοξενίας, αλλά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην προηγούμενη, στη Σύνοδο του Φεβρουαρίου, στη συνάντηση της 7ης Μαρτίου και στη σημερινή Σύνοδο, ότι τα δύο προηγούμενα ήταν κατά κάποιο τρόπο προετοιμαστικά της Συνόδου, η οποία είναι τώρα. Αυτό το ξέρει ο κόσμος. Νομίζω ότι και στα δικά σας ρεπορτάζ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε και με αρκετά καλά αγγλικά, οπότε είναι πρωτογενές αυτό το οποίο λαμβάνουμε, που λένε ότι εμείς περιμένουμε την Σύνοδο και έχουμε ακούσει τον Τούσκ να λέει έτσι και τον Ρένσι να λέει αλλιώς, δηλαδή τα παρακολουθούν ακόμα και λεπτομεριακά. Για κάποιο λόγο, κατανοητό, επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, πιστεύουν ότι θα ανοίξουν τα σύνορα. Εμείς τους το λέμε
και τους το ξαναλέμε ότι το καλύτερο το οποίο έχουν να κάνουν είναι να εμπιστευτούν τους χώρους φιλοξενίας του ελληνικού κράτους, που είναι αξιοπρεπείς στο μέτρο του δυνατού, προσπαθούμε να τους βελτιώνουμε για να δούμε τι θα γίνει παραπέρα. Η Δομένη δεν έχει μέλλον πάντως. Πάντως τα flyer τα οποία από την πλευρά της βγάζει η ελληνική κυβέρνηση βλέπουμε να τα βγάζουν κι άλλοι από την δική τους πλευρά. Mm-hmm. Το είδαμε την καθαρά Δευτέρα. Αλλά και... με το χάρτη. Όχι απλά, ακριβώς, όχι απλά τα βγάζουν, όχι απλά τα μοιράζουν τεχνιέντος, mm-hmm. ώστε να μην πέσουν στα χέρια δημοσιογράφων π.χ. Κανείς δημοσιογράφος δεν τα είδε, όλοι ωστόσο ήξεραν που πήγαιναν. Εντάξει, αυτό είναι το... Όταν κάνεις μια δουλειά με flyer χέρι με χέρι, αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό έχει, ότι κοιτάζεις να έχεις μια στοιχειώδη συνωμοτικότητα. Ήταν δηλαδή εκ μέρους αυτών που σκέφτηκαν να κάνουν αυτή την κίνηση, λογικό ήταν. Δεν θα πήγαιναν να ειδοποιήσουν την αστυνομία ότι εμείς οργανώνουμε. Εδώ όμως, κύριε Κυρίτση, αν ήταν πιο έντονη η παρουσία του κράτους, όχι στείνοντας δομές, που ευθύς εξ αρχής έχει πει η κυβέρνηση ότι δεν στείνουμε δομές για να μην τους ενθαρρύνουμε να πάνε εκεί, το οποίο είναι κατανοητό. Αν ωστόσο ήταν πιο έντονη η παρουσία του κράτους εκεί, τόσο ως προς την ενημέρωση, όσο και ως προς την ιατρική περίθαλψη, όσο όμως και ως προς την επιτήρηση, προκειμένου να προλάβει τέτοιου είδους δράσεις. Η ενημέρωση του κράτους ήταν τηρουμένων των αναλογιών αρκετά έγκαιρη. Δηλαδή και το πρωί της καθαράς Δευτέρας περιήλθε στα χέρια των αρχών και μεταφράστηκε το φυλάδιο αυτό. Και υπήρχε και μια επιτήρηση της αστυνομίας κατά την συγκρότηση αυτής της πορείας και τέθηκε και ένας φραγμός ώστε να μην φύγει περισσότερος κόσμος, γιατί πολύ περισσότερος κόσμος από αυτόν που τελικά έφυγε και πήγε και πέρασε τα σύνορα είχε εκφράσει τη διάθεση να ακολουθήσει και με κάποιον ειρηνικό και αποτρεπτικό τρόπο η αστυνομία απέτρεψε αυτή την πορεία να πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Υπάρχουν και φυσικοί περιορισμοί πάντα σε τέτοιους χώρους και ανοργάνωτους και υπό δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό προσπαθούν για το καλύτερο. Γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που πέρασαν. Εγώ δεν τον έχω αυτόν τον αριθμό και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Δηλαδή, λένε ότι επέστρεψαν όλοι και έχουμε την εικόνα ότι πολλοί κόσμος επέστρεψε ταυτόχρονα με τον νόμιμο τρόπο από τις πύλες της χώρας. Δεν διατυπώθηκε αίτημα, δεν πέρασε κόσμος. Άρα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η γειτονική χώρα, που ήταν η χώρα η οποία ύψωσε αυτόν τον φράχτη καταγγέλλοντας και την Ελλάδα ότι κάνει και ράνει, μετά πήγε σαν τον κλέφτη και έκανε τρύπες στον ίδιο το φράχτη που είχε φτιάξει σε κάποια σημεία που δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και πέρναγε ή έσπρωχνε δια της βίας τον κόσμο εκεί για να γυρίσει πίσω. Έχουμε και τις καταγγελίες για κακομεταχείριση, έχουμε καταγγελίες για σκυλιά που θυμίζουν Abu Ghraib και τέτοιες ιστορίες που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Εντάξει, είναι λίγο υπόλογοι οι υπουγουδουμούς στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν νεότερα για να επιστρέψω και στη δράση εκείνων οι οποίοι συντόνισαν με τόσο χειρουργικό τρόπο όλο αυτό που είδαμε την καθαρά Δευτέρα? Υπάρχουν στοιχεία, είχε αναφερθεί μάλιστα ο κύριος Μουζάλλας στην επίμαχη συνέντευξη, ναι, όπου εκεί ξέσπασε το άλλο θέμα, είχε αναφερθεί στις έρευνες και στους ελέγχους που θα κάνει η αστυνομία. Γίνονται έρευνες από την αστυνομία, απλώς εγώ ως εκπρόσωπος του συντονιστικού δεν εκπροσωπώ απολύτως και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή... Δεν μαθαίνω σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες. Πάντως σίγουρα γίνονται έρευνες, ενισχύονται και οι δυνατότητες των αρχών σε άμεσες μεταφράσεις και διερμηνίες, διότι είναι και αυτό ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Κυκλοφορούν φυλάδια σε διάφορες γλώσσες, οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε. Εντάξει, γίνεται προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Τελευταίο μου ερώτημα, πώς να ερμηνεύσουμε αυτό το οποίο είπε χθες ο κύριος Βίτσας περί αναδιαμόρφωσης, ανασυγκρότησης. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε κάτι καινούριο γύρω από το ποιος θα έχει, πώς θα έχει υπομορφή νέου Υπουργείου ή δεν ξέρω και εγώ τι. Όχι, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής φτιάχτηκε, αλλά είναι ακόμα μία ελλιπής δομή και σε ό,τι αφορά την τυπική του τάξη και σε ό,τι αφορά τη στελέχωσή του. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί.
Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η ολοκλήρωση των δομών και των δυνατοτήτων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυρίτση. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς, επιστρέφουμε σε λίγο.